και κύριοι στην Επιτροπή Δημογραφικών, με βάση τα όσα είπε ενώπιον της Επιτροπής ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμισιάς Πόλης Πολυκάρπου, ο συγκεκριμένος μαθητής το αποκάλυψε πως επρόκειται να προβεί σε αυτή την πράξη school shooting, δηλαδή να χτυπήσει το σχολείο με τη χρήση όπλου. Αποκάλυψε αυτή την πράξη την οποία επρόκειτο να προβεί στους συμμαθητές του και αυτή με τη σειρά τους ειδοποίησαν την καθηγήτρια, η οποία ειδοποίησε τις αρχές. Να πούμε κάτι πως οι αρχές μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν δεν βρήκαν όπλο στην κατοχή του μαθητή, ενώ να ξαναεπενθυμίσουμε πως επρόκειτο για καταγγελία η οποία έθεσε ενώπιον της Επιτροπής ο Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων Περιφερειακού Γυμνασίου Κόκκινοτριμισιάς Πόλης Πολυκάρπου. Να. Το θέμα που συζητείτε τώρα ποιο είναι ακριβώς σε αυτή την Επιτροπή? Στην Επιτροπή συζητείτε το θέμα της κατάστασης στην Κοκκινοτριμισιά μετά από κάποιες καταγγελίες οι οποίες είχαν έρθει πως κάποιοι εκ των μεταναστών είχαν κάνει κάποιες πράξεις είτε κλοπής είτε κάποιες πράξεις, εγκληματικές πράξεις ενώπιον της περιοχής. Μάλιστα. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ. Βεβαίως, όταν μιλάμε για την Επιτροπή του Δημοκρατία,